ευκαιρία επίθεση όμως. Αξιόπουλου, Γεωργιάδης από τον Παπαϊθυμίο. Αξιόπουλος. Ωραίο άνοιγμα για τον Τσόπελα. Και διατηρούνται δύο Γεωργιάδης, είναι Αξιόπουλος και Μπούβινης ουσιαστικά. Ναι, δεν τον βλέπουμε να είναι και αυτό το οποίο παίζει πιο πίσω. Τώρα το οποίο άλλαξε απλά το εξάρι του. Ναυτιόπουλος έχει και το αριστερό, αυτό ψάχνει για να σουτάρει. Θα πλασάρει εντυπωσιακά το σάρι. Στο 72 είναι η φάση του αγώνα, έστω κι αν δεν πήγε γκολ. Και βέβαια θα συνεχίσουν στους 16 διοργανωτές. Και βέβαια θα συνεχίσουν στους 16 διοργανωτές. Αλεξίου θα σουτάρει στην εξωτερική. Νατσιόπουλος μακριά μπροστά για να τρέξει ο Καραγιάννης για να βγάλει το Μπάλας. Κλείστηκε γρήγορα από τελεσματικό το πρέσιν από τους γηπεδούχους. Κάνει κίνηση ο Αλεξίου και ο Παπαευθυμίου. Πλασάρι τον σταματά. Σερτζίνιο ανοίγει για τον Νατσιόπουλο που είναι γρήγορος. Προλαβαίνει. Σέντρα από τον Νατσιόπουλο στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον. Ο Αργεντινός με το δεξίο. Γουέμ. Ο Παστακός. Να παίρνουν την ευκαιρία από τον Γιώργο Βαζάκη και να δείξουν καλά στοιχεία. Καραγιάννης. Ατσιόπουλος. Κίνηση από τον Τσόπελα. Τον ψάχνει ο Ατσιόπουλος με μια μεγάλη μεταβίβαση. Στηρίζει ο Τσόπελα στον Καραγιάννη. Προτίμησε τον Ατσιόπουλο. Με το δεξίο ο Ατσιόπουλος για τον Καραγιάννη. Για αυτό τον. Και συνέχεια με τον Λεάνδρο Μπαλακάτο, εκεί που όμως εμποδίζει αρχικά το Σεζίνι παλιά στον Τασίλβα, το σούτ του Νατσιόπουλου, γκολ 0-2. Εντυπωσιακό το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Με τον Αλέξανδρο Νατσιόπουλο να ανοίγει λογαριασμό στο πρωτάθλημα, αυτό το φετινό γκολ. Πάλι χάθηκε μπάλα, πολύ γρήγορη εξέλιξη. Η περιοχή των γηπεδούχων καρποφόρησε στο 22ο λεπτό. Ένα έξοχο σουτ από τον Ατσιόπουλο. Καμία και μάλιστα μία ακόμη καλή στιγμή πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, με τον Τζόρκιτς να μην μπορεί να νικήσει τον Παπαδόπουλο. Είναι ότι έγινε δίδυμο μπροστά ο Καραγιάννης με τον Τασίλβα και από πίσω τους δίδυμο χαφ, ο Σεζίνιο χαφ. Το προβάσμα είδατε ότι παίζει τον Άτσο να γίνεται δεύτερος κεντρικός κυνηγός, αν χρειαστεί. Μαλιά για το Σερβίνιο. Κατεβάζει ο Πορτογάλος. Κατεβάζει, θέλει στήριγμα από τώρα για να φύγει προς την περιοχή και ο ίδιος. Ταμούρης. Αλλαγή για το Ζουλιώτη. Η εκτέλεση του Γκόνερ και φαντιά τον Ιωάννου. Μπαλιά για τον Καραλή. Το χώρο για να καταλάβουν ότι δεν γίνεται να συνεχίσει ο Μαρ. Τέλος πάντων, Σερτζίνιο, Μελισσανά, ο Νατσιόπουλος. Γέμισμα στο δεύτερο δοκαρί, Λεάνδρο, η κεφαλιά στην Αγγλιού. Για κεφαλιά αυτή τη φορά. Με πολύ δύναμη, δεν πιάνει κανένα την μπάλα. Σαν έμπειρος αλλά και σαν προσωπικότητα δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι πήρε και το περιγραφείο με το αρχηγού. Κασιαρός ο οποίος είχε σκοπό για να δούμε εδώ, δεν υπάρχει ο ψάχη μπάλα στο πικερό από ξεφεύγει. Πάει να εκτελέσει κόρνερ από την επέμβαση του Τόλιου. Τέρα συνεχίζεται με τον Αστόπουλο στην εκτέλεση του κόρνερ. Πολύ δύναμη και αυτή τη φορά και παλιά τον μπάλα θα απομακρύνεται. Μπάλα τρέχει αυτά, εύκολη για το Φαντζίνο, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Κατσιαρός. Νατσιόπουλος προστάτευσε την μπάλα, το σουτ, out. Προς το γάμα, αλλά άστοχο. Κατσιαρός. Νατσιόπουλος προστάτευσε την μπάλα, το σουτ, out. Δανικός. Έχει περάσει και από την Πέρια. Η εκτέλεση, μια πρώτη κεφαλιά του Καζελόπουλος και ο Δήμου. Νατσιόπουλος λοιπόν στην εκτέλεση.
Ναι. Φάλτσο, κεφαλιά, out από το Βαγγελόπουλο. Να στερήσει ο Νατσιόπουλος στην εκτέλεση. Αναλαμβάνω το παιχνίδι, δεν έχει κρυθεί με πολύ φάλτσο η μπάλα. Δεν μπορεί ο Βαγγελόπουλος. Αναστασίου, μια δεύτερη κεφαλιά, πέμπτο η ρευκή του κύριου Μαστενές. Κόπηκε από τον Βασιλιανό και πια εύκολα. Κεφαλιά για να φύγει μπροστά ο Εστασίου. Νατσιόπουλος και πάλι στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα δεν φεύγει, στο Παναγιωτή. 7. Το γέμισμα γίνεται καλό, αριστερά του Λίπης έχει ελεύθερο 2. Τελείω Νατσιόπουλος με φάλτσο, παραλίγο. Παραλίγο, μπάλα φτάνει στο ύψος του πέναλτι, περνάει σχεδόν από όλους και στη συνέχεια ο Μητσάκος από καραβόλες φτάνει. Εξαιρετική προσπάθεια στον Νατσιόπουλο που αποφεύγει στον Αγιώτη. Πολύ στον τρόπο που οι ποδοσφαιριστές ελέγχουν την μπάλα. Ο αγωνιστικός χώρος παράξει την μπάλα με τον Τσούτσι. Το κινούμενο με τον Νατσιόπουλο να συγκράρει. Την μπάλα σημαίνει. Τελείο Νατσιόπουλος. Κίνδυνη. Νατσιόπουλος θα μετράξει την αγωνιστή του και τον Νατσιόπουλο να συμπεριθεί και να συγκράρει. Πρώτη κεφαλιά. Ακασού. Γιάτσιος αφήνει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση για τον Νατσιόπουλο. Πατάει περιοχή, κάνει το σουτ. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα του Απόλλωνα. Νατσιόπουλος βρέθηκε σε θέση βολής. Δεν το σκέφτηκε. Θα θέλει σε μια βολή. Περισσότερες πλέον είναι αυτές οι τέσσερις για τον εθνικό. Από δύο του πρώτου μέρους και δύο για την Κέρκυρα. Επιπλέον από τις 7 του πρώτου ημιχρόνου. Νατσιόπουλος λοιπόν στην εκτέλεση, πέρασε από το τείχος, γκολ! 1-2 στο 74ο λεπτό. Από τον Νατσιόπουλο, Ηρακλή. 1-2 λοιπόν μειώνει ο εθνικός και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Το λάθος. Οι παίκτες παραμένουν έξω για λαμίδες. Το σφύριγμα θα παραμείνουν έξω και μετά την εκτέλεση. Μπάλα κατευθείαν πάνω στην αγκαλιά του Κουδουνά. Συγγνώμη, ο Νατσιόπουλος κρατάει μπάλα. Πάλι Νατσιόπουλος προσπαθεί να αποφύγει 2-3. Έχει και το στούμπο, δεν τα καταφέρνει εκεί. Πάνω στο στούμπο. Συνέχεια όμως το παιχνίδι τώρα. Σε Δημητρίου, Αλεξίου, Έμβουε. Κρατάει μπάλα ο Νατσιόπουλος. Μένος ο Μπουντίνοφ, γι' αυτό κρατάει μπάλα και την τέλειο Κολαξίδης στη λάθος κίνηση και σηκώνει την μπάλα ψηλά για το Σκέρετς. Παίζεται ο Σκέρετς κοντά στο 0-1. Νατσιόπουλος γρήγορα μπροστά για τον Μπουντίνοφ για να τρέξει ο Βούλγαρος μαζί με τον Οικονόμου. Μπουντίνοφ. Η Λαμία πια πίεσε στα τελευταία λεπτά παρότι έπαιρνε με 10 παίχτες. Δεν έβαλε κάτω σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Λαμία παρά το γεγονός ότι με ένα 4-0 είχε καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Είχε τα δοκάρια με τον Αστιόπλο και εδώ με τον. Ο Πίντο. Η Λαμία κλείδωσε το τρίπον της νίκης το 82 με σκόρ στον Αρσιόπουλο, ύστερα από ασίστ του Πίντο. Μετά το παιχνίδι της ομάδας μας στα Τρίκαλα είχα πει ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν τη μεγάλη ευκαιρία για συμφάρι στο 39, όμως το φάουλ που εκτέλεσε ο Αρσιόπουλος σταμάτησε στο οριζόντιο δεκάριο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μητσάκος είδε τη δεύτερη και τελικά το διετή για διαμαρτυρία. Είδε ότι όλοι μαζί θα λιώσουμε μέσα στο γήπεδο για να βγάλουμε την καλαμαριά από αυτό το τέλμα. Σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα γίνεται κατάθεση δυνάμεων, κατάθεση ψυχής, γιατί το οφείλουμε πρώτα απ' όλα. Μπροστά για τον Νατσιόπουλο είχε χώρο να κινηθεί, σπάζει για τον Κατσιαρό η σέντρα γλυκιά από κοντά 1-1. Το δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, ο Κολίτσι ασθενός και μόνο η αμυντική εδώ δείτε. Η κεφαλιά από το Δήμου, η απομάκρυνση του Γαλανόπουλου και έτσι ο Γιαλούσης μαζεύει. Πρεσάρει πάντως Απόλλωνας και πάλι και πάει να κλέψει ο Νατσιόπουλος. Κλέβει Νατσιόπουλος, η πάσα δίπλα σε κενή εστία ο Τσούτσις 1-2. Εδώ δείτε τώρα ο Γιαλούσης,
Δεν καταλαβαίνει ο Μπάρμπας ότι έρχεται από πίσω ο Νατσιόπουλος και με όλη του την άνεση ο Τσούτσι πάσε σε κοντινή απόσταση στον χώρο της άμυνας. Απαγορεύει. Καταλήξω να σιώπουλο με τη μία μπροστά για τον Γκέσκιο, για τον Εφταθίου που έχει κάνει την κίνηση. Οι παίκτες βρίσκονται στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Μιλίκλου. Εκτελείται, out, καλοτραβηγμένο. Πολύ μεγαλύτερη. Σκούντε. Θα πήγε σε μια βολίδα με το δεξί.